Λάμπους. Συνδυόμαστε με την Ισκηνή για να τον ακούσουμε. Στέλιο. Λοιπόν, Μιχάλη, η αστυνομία είναι πεπισμένη ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας ο θάνατος της γυναίκας. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στις 4:30 περίπου, η ιδιοκτήτρια της οικίας εδώ, που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, η οποία είναι ακατοίκητη, ήρθε μαζί με ακόμα ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να είναι ο μεσάζοντας, γιατί γίνονται προσπάθειες στη συγκεκριμένη οικία, η οποία είναι ακατοίκητη, να πουληθεί. Να πούμε ότι με το που μπήκαν στο σπίτι και ανέβησαν στον πάνω όροφο, ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα. Εντοπίστηκε λοιπόν η γυναίκα νεκρή. Στο σημείο αμέσως κλήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μέλη του Τελευκωσίας, της ΙΠΕΓΕ, έφτασαν στο σημείο όπου απέκλεισαν ανάμεσα την σκηνή και ξεκίνησε η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Να πούμε, Μιχάλη, ότι η γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ όσον αφορά την ταυτότητά της, αυτή για την ώρα παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, με τις πρώτες ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχει ενωπιών της αστυνομία, φαίνεται να πρόκειται για αλλοδαπή γυναίκα περίπου 55 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή και μάλιστα ήταν σκεπασμένη με σεντόνι και άλλα αντικείμενα. Η αστυνομία λοιπόν είναι πεπισμένη ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Να πούμε ότι έχει ενώπιον της αστυνομίας μαρτυρίες για μία γυναίκα η οποία περιφερόταν στην περιοχή εδώ, η οποία φαίνεται να ήταν άστεγη, και εικάζουν οι αρχές ότι ενδεχομένως να είναι αυτή η γυναίκα, να βρήκε καταφύγιο στο συγκεκριμένο σπίτι, πιθανότατα το βράδυ ή το πρωί, με την αστυνομία να εικάζει ότι το έγκλημα έγινε εντός 24 ώρων, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή, με βάση και τις πρώτες εξετάσεις από τους ιατροδικαστές που έσπευσαν στο σημείο για αυτοψία. Να πούμε ότι στο κάδρο των ερευνών της αστυνομίας μπαίνουν και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς εδώ η περιοχή έχει και καταστήματα τα οποία διαθέτουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, αλλά και μαρτυρίες από περίοικους οι οποίοι ζουν εδώ σε σπίτια ή πολυκατοικίες που κοινωνιάζουν με την ακατοίκητη οικία. Λοιπόν, Στέλιος, ευχαριστούμε. Ακριβώς. Η αστυνομία έχει μαρτυρίες ενώπιον της και διερευνά προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα πούμε, Μιχάλη, όσον αφορά και την ταυτότητα του θύματος. Ωραία, Στέλιος, ευχαριστούμε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε δήλωση του υπεύθυνου.